Σαββατόβραδο και είμαστε ακόμα ζωντανοί και γινόμαστε όλο και περισσότεροι όπως έδειξε και η τελευταία μέτρηση τηλεθέασης του προηγούμενου Σαββατοκυριακού. Είμαστε και αποφασισμένοι να φτάσουμε με τη βοήθεια του Θεού μέχρι τελικής δικαίωσης. Και μιας και επικαλέστηκα τη βοήθεια του Θεού δεν μπορώ να μην καυτηριάσω από αυτό εδώ το αναλόγιο, το τηλεοπτικό τη νέα ασύλληπτη πρωτοβουλία του Υπουργού Νικουφίλη για την κατάργηση της πρωινής προσευχής στα σχολεία με μια απαράδεκτη και ασυγχώρητη κουτοπονιβιά. Ο ανεκδίγητος υπουργό διέγραψε από την αντίστοιχη περσινή εγκύκλιο τη φράση «πρωινή προσευχή» και την απέστειλε την εγκύκλιο στις πρωτοβάθμιες διευθύνσεις και τα δημοτικά σχολεία μνημονεύοντα όμω το προεδρικό διάταγμα. Φίλε και φίλοι, οφείλω να σα θυμίσω πω ο αλή του μνήμη, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα, ο Χένρι Κίσιγκερ, είχε πει τα εξή. Ο ελληνικό λαό είναι δύσκολο και γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες για να συνετιστεί. Και συνέχισε να πλήξουμε τη γλώσσα του, τη θρησκεία του, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να πατήσει στα πόδια του, να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει. Για να μην μας ενοχλεί στα Βαλκάνια και να μην μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή κτλ. Ε, λοιπόν, ο Νίκος Φίλης κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να υλοποιήσει τις προτροπές του αν θέλει Αμερικανού παλαιού πολιτικού. Δεν νομοθετεί βέβαια, γιατί ξέρει ότι θα σπάσει τα μούτρα του και γι' αυτό επέλεξε δια της πλαγίας οδού την προσπάθεια κατάργησης της πρωινής προσευχής. Το Μαξίμου ακούει, ο παπάς που είναι εκεί μέσα στο ιερό του Μαξίμου ακούει, δεν είναι δυνατόν να γίνουν τα ανεκτά τα αλλεπάλληλα τερτύπια του Υπουργού Φίλη που δημιουργούν μεγάλη δυσαρέσκεια στους κόλπους της Εκκλησίας αλλά και φέρνουν την αποστροφή του θρησκευόμενου λαού για το κλίμα του αντικληρικισμού που θέλει να επιβάλλει. Ας το καταλάβουν λοιπόν, ας το καταλάβουν επιτέλους κάποιοι εκεί παλαιολυθικοί ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποκοπεί από τις χριστιανικές ρίζες της, καθώς αυτό θα ήταν μεγάλο πλήγμα στην καρδιά του έθνους. Και τώρα φίλε και φίλοι, ας πάμε και στο θέμα που δεν προβάλλουν καθόλου τα συστημικά κανάλια των θάλασσοδανισμένων νταβαντζίδων. Στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, που οι μετρήσεις της τηλεθέασης δείχνουν ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουν την υψηλότερη τηλεθέαση. Λοιπόν, στην Εξεταστική Επιτροπή αρκετοί προσπαθούμε να ε, εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει ο καθορισμός και προσπαθούμε με την πίεση που ασκούμε και με τα ζητήματα όπως αναδεικνύονται να πιέζουμε ώστε να πληρώσουν έστω και με το ζόρι. Να πληρώσουν τα δανεικά που έχουν πάρει και μέχρι τώρα ήταν αγύριστα, αλλά και να τιμωρηθούν για όσε ευθύνε τυχόν έχουν οι πρωταγωνιστέ σκανδαλόποιοι, τραπεζίτε, πολιτικοί, εκδότες, καναλάρχε. Για τον τρόπο δηλαδή που λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια και μα φόρτωσαν του κόσμου τα εκατομμύρια στην πλάτη μα. Να τα πληρώσουμε εμεί τα δικά του τα δάνεια, αλλά και μα έστειλαν στην κόλαση των μνημονίων. Βεβαίω, όπω θα δείτε και απόψε, γιατί στο τέλο τη εκπομπή θα προβάλλουμε το βίντεο, υπάρχουν και βουλευτέ που κάνουν ό,τι μπορούν για να μην βγουν στον αέρα οι βρώμιε του. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι βουλευτέ που βάζουν τα στήθη του μπροστά στο σημάδι, αγνώντα απειλέ και ξεπερνώντα πολλού προσωπικού κινδύνου. Και προχωρούν αποκαλύπτοντα και αναδεικνύοντα τα σκάνδαλα όλων αυτών των ευυπόληπτων διαπλεκομένων κυρίων. Φίλε και φίλοι, μπορείτε να μπείτε εξάλλου στο site του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματο Ελλάδος όποτε θέλετε. Και εκεί να δείτε ψυχάρι, αλαφούζο, μπόμπολα, κοντομινά και άλλου που προκλητικά κούναγαν κουναδα... το χέρι στους βουλευτές επιδεικνύοντας μια αντιδημοκρατική, βαθιά αντιδημοκρατική νοοτροπία, μια τραμπούτικη συμπεριφορά του υποκόσμου. Κανένας τους δεν μπόρεσε όμως παρόλες τις μαγκές να εξηγήσει. Πώς μπορεί να θεωρείται ένα μέσο ενημέρωση υγιής επιχείρηση και να δανειοδοτείτε όταν τα ίδια κεφάλαια αυτά Τη επιχείρηση αντιπροσωπεύουν το 1 τέταρτο των χρεών. Ναι. Και πώ μπορούν αυτοί να δανείζονται χωρί εγγυήσει. Θα μάθατε, φαντάζομαι, πω όταν υποχρεώθηκε να δανειζονται χωρι εγγύσει. θα μαθατε φανταζομαι πω οταν υποχρεωθηκε να αναφερθει ο γιο του ψυχάρι στι εγγυήσει που πρόσφερε για ένα δάνειο 15 εκατομμυρίων ευρώ που ο ίδιο υπέγραφε ω εγγυητή στην τράπεζα. Θυμάστε την απάντηση που μα έδωσε ήταν σοκαριστική. Με αέρα. Να λοιπόν, γιατί δεν δείχνουν τα κανάλια τίποτα από την Εξεταστική Επιτροπή. Να λοιπόν, γιατί απέναντίας με απειλές και αγωγές προσπαθούν από την πρώτη μέρα να μας κόψουν τον αέρα. Εμείς, με την ασυμβίβαστη στάση μας, τους απαντάμε. Ας πάρουν φόρα και ας έρθουν να μας κάνουν αέρα. Εμείς θα τους κράζουμε μέχρι να φέρουν τα λεφτά πίσω και μέχρι να πάψουν να πολλούν αέρα κοπανιστό. Το δούνε και λαβήν πέθανε. Που ο ένα στήριζε τον άλλο και έτσι βουλιάξε ολόκληρη η χώρα. Φίλε και φίλοι, τέλο. Θέλω να σα πω και δύο λόγια. Απευθυνόμενο όχι τόσο στον Κούλι, αλλά στον κάθε καλόπιστο πολίτη που νιώθει οργή για την ακολουθούμενη και συνεχιζόμενη ηφαισιακή πολιτική των μνημονίων και από την κυβέρνηση Τσίπρα. Η λύση δεν βρίσκεται στην αυστηρή τήρηση αυτού της πολιτικής, της μνημονιακής, απέναντίας βρίσκεται στην κατάργηση. Είδατε τι αποφάσισαν εκεί οι πιο πλούσιοι στην G20, να δοθούν λέει περισσότερα χρήματα. Ακριβώς ανάποδα από αυτά που μας υποχρεώνουν να κάνουμε εμείς εδώ. Δεν βρίσκεται η λύση λοιπόν στην πρόταση Μητσοτάκη, γιατί αυτός πιστεύει και δεν το κρύβει, το διακηρύσει. Πω η σωτηρία μα βρίσκεται, λέει, στην πλειστή και αυστηρή εφαρμογή αυτή τη συνταγή των ξένων δανειστών. Δηλαδή, σκεφτείτε τι μπορεί να σημαίνει. Η χωρί έλεο εφαρμογή όλων των εντολών των ξένων δανειστών. Σκεφτείτε δηλαδή, αν ήταν ο Μητσοτάκη, πόσα σπίτια δεν θα είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν το λογαριασμό. Να σα θυμίσω πως όταν διώξαμε τους σα... Σαμαροβενιζέλους 150.000 νοικοκυριά ήσαντε στο σκοτάδι Πόσοι δεν είχαν φάρμακα Ή να σας πω πόσοι θα έψαχναν στα σκουπίδια για μια χούφτα σάπια φαγόσιμα Και το λέω αυτό γιατί οι νεοφιλελέ, οι νεοφιλελεύθερη του κούλι, οι μπαμπακοπίτουρες θεωρούν πως είναι Συριζέικη σπατάλη, η κάρτα αλληλεγγύης, η κάρτα επιβίωσης που παίρνουν κάθε μήνα χιλιάδες άποροι συνέλληνες. Αυτή η πολιτική που προβάλλει ο κ. Μητσοτάκης είμαι σίγουρος πως ακούσατε ότι ακόμα και στη Γερμανία προχτές στις εκλογές έφαγε μαύρο. Η Μέρκελ βρήκε τον πελάτη και η Ευρώπη κατάλαβε ότι ο κίνδυνο να ξεγλιστρήσει σε δυσάρεστε καταστάσει είναι υπαρκτός. Μέγα ο θόρυβο για την ήττα τη Μέρκελ στο Μεκλεμπούργο προ όφελο ενό λαϊκού κοινωνικού δεξιού κόμματο. Οι Γερμανοί είπαν δεν αντέχουμε άλλο την πολιτική της Μέρκελ και του Σόιμπλε. Ε, αν αυτό είπαν στη Γερμανία φανταστείτε τι θα πούνε στην Ελλάδα. Καιρό είναι λοιπόν. Α ακούσει και το κούλι, α ακούσουν τα εξαπτερικά του, α ακούσουν και οι βαστάζοι, αλλά α ακούσουν και κάποιοι μέσα στο μαξί μου και να καταλάβουν καλά πως ο κόσμο και ιδιαίτερα νέου ανθρώπου συνεγείρουν όχι μόνο στη Γερμανία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Εκείνε οι πολιτικέ που ζητούν να φύγουμε από τη φυλακή τη Ευρωζώνης. Είναι πραγματικός ο θόρυβος που ακούγεται, αυτόν που ακούνε τα αυτιά σας, στην αγορά, στη λαϊκή αγορά, στην πιάτσα, στο σχολείο, παντού. Είναι αυτός ο θόρυβος που ξεσπά και έρχεται μετά το Brexit, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει το Frexit, το Italexit ή το Alexit στη Γερμανία και εδώ που φτάσαμε ασφαλώς και δεν αποκλείεται και εδώ να έχουμε ένα Grexit. Για να μην δούμε λοιπόν τα πολύ χειρότερα στην Ευρώπη, πρέπει τώρα να γίνει μια νέα στροφή προς το κοινωνικό κράτος, μαζί με μια πλατιά συμφωνία, αναδιανομής εισόδηματων από την κορυφή της πυραμίδας προς τη βάση. Φίλες και φίλοι, αυτή την έννοια θα έχει και η συνάντηση των ηγετών του Νότου. Μακάρι. Ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μα. Να πήραν το μήνυμα και να σπεύσουν. Ήδη το κάνει, λέει ο Σόιμπλε και η Μέρκελ. Ήδη άρχισαν, λέει, τι παροχέ μετά από αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, εσεί τώρα, πάρτε μέρο στην απόψηνή μα κουβέντα. Μείνετε μαζί μα μέχρι το τέλο. Να δείτε ένα σοκαριστικό κομμάτι από τι ανακρίσει εκδοτών καναλαρχών στην Εξεταστική Επιτροπή και προπαντό Τώρα σηκώστε το τηλέφωνο, ειδοποιήστε φίλους, συγγενείς, να δουν και εκείνοι την εκπομπή μαζί μας και να καταλάβουμε όλοι μαζί το ρόλο που παίζουν κάποια κόμματα, κάποιοι βουλευτές. Να δούμε και να δείτε βουλευτές ανακριτές να παίζουν το παιχνίδι των Νταβατζίδων και να μετατρέπονται από ανακριτές σε υπερασπιστές και συνηγοροί τους. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε με τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, Βαρβάρα Ανεμοδουρά. Η γιατρίνα μας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου του Πειραιά. Βαρβάρα, πολύ χαίρομαι που έτσι στο ξεκίνημα της καινούργια σεζόν είσαι μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι και θα ήθελα πραγματικά να σας συγχαρώ και ακούγοντας και αυτά που ακούω και από τον κόσμο, ότι αυτές τις εκπομπές ο κόσμος τις περιμένει για πραγματική και γνήσια ενημέρωση. Και νομίζω ότι επιτελείται πολύ σημαντικό ε, ρόλο στη διαμόρφωση της άποψης του κόσμου να κατανοήσει τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Και ίσως αυτές τις φωνές και αυτά τα κανάλια πρέπει να έχει κατά νου ο, ο πολίτης και να έχει μια σωστή ενημέρωση. Βαρβάρα, να σου πω. Είναι η αλήθεια αυτή από, που σας εκφράζει. Από εβδομάδα είναι... σε εβδομάδα. Ε, κοιτάζω τι είναι εκείνο που ενώ το κουβεντιάζει ο κόσμος, δεν το παίζει το Μέγκα, ο Σκάι ή όποιο άλλο κανάλι. Α πούμε, η εξεταστική, αν θα δει εδώ τη μέτρηση τη τηλεθέαση, από τι δύο ώρε αυτέ μέχρι το τέλο τη εκπομπή μα που προβάλλουμε, όπω θα κάνουμε και απόψε, ένα κομμάτι από την εξεταστική, θα δει ότι ο κόσμο. Πολύ περισσότερο μαζεύεται για να δει τι είπαμε ναι, στην εξέλιξη. Αυτό ενημερωθύνη, δεν είναι, είναι είδηση λοιπόν για τα κανάλια. Δεν παίζει καθόλου. Η πρωινή είναι... προσευχή. Που θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν και να σε ρωτήσω. Ε, τι λόγο έχει τώρα ο κύριος Φίλης νομίζω ότι κάθε υπάρχει... τρεις και λίγο και μάλιστα έτσι με μια κουτοπονιριά. Προκαλεί, προκαλεί λιγάκι σε αυτά. Ποια Ακούστε, είναι η δικιά σου η... Εμένα Η θέση πέση. μου είναι ότι ε, η παιδεία η οποία διαμορφώνεται και μέσα από την οικογένεια και μέσα από το σχολείο έχει αρχές που είναι συνειφασμένες με τη θρησκεία, με την πίστη. Δεν μιλώ για τη θρησκοληψία. Αλλά η, προ, η, πρωινή προσευχή ή η προσευχή γενικά είναι κάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο και με την παιδεία μα και με τη μάθηση και με τη διαμόρφωση των, της προσωπικότητα. Λοιπόν, είναι λάθο, είναι λάθος να κοπεί και δεν ξέρω και δεν έχει αιτιολογήσει ο Υπουργό γιατί το κάνει. Να σε ρωτήσω, βρε, Βαρβάρα. Το θεωρώ εσύ, είσαι, εσύ είσαι σε επαφή με την φτωχολογιά, με απλούς ανθρώπου παρά το επιστημονικό σου κύρος και την διαδρομή σου, εσύ δεν απέφυγες απέναντίας επιδιώκεις να έχεις μια σχέση αδιαμεσολάβητη με όλο αυτόν τον κόσμο της βιοπάλης. Ανεξάρτητα σε ποιο πολιτικό Ακριβώς. κόμμα ανήκουν. Τι, Τι σου λένε εσένα. Είναι αρνητική θα μου επιτρέψετε να σας πω. Και μιλάω για όλες τις ηλικίε. Δεν μιλώ μόνο για τους μεγάλες ηλικίε. Όλες οι ηλικίε θεωρούν ότι είναι λάθος κάποιες αρχές να καταργηθούν χωρίς... Για, 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 για να δείξουμε τι μοντερνισμό. Θέλουμε να λιώσουμε την ελληνοορθόδοξη ε, παιδεία μας. Μα και τα βιβλία ακόμα γραμμένα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και στα κάτω-κάτω, ε, ο ελληνικός πληθυσμός... Εγώ να δεχθώ και τους ξένους που έρχονται. Αλλά όχι να αφομοιώσουν οι ξένοι εμάς. Αλλά αυτοί να φο... εμείς να τους αφομοιώσουμε. Ε, Κυρία Κανιάρη, καλώς ήρθατε. Ο, ο, ο... Πάντως ε, επιτρέψτε μου να πω αυτό. Ναι. Κάνουν λάθος στα νέα παιδιά. Ο Υπουργός θα πρέπει να το προσέξει. Τα παιδιά του Δημοτικού και του, και του Γυμνασίου έχουν ανάγκη από κάποιες αρχές. Μην τους γκρεμίσουμε τα πάντα. Βαρβάρα, εγώ νομίζω ότι όχι μόνο έχουν ανάγκη από κάποιες αρχές, αλλά θα νομίζω θα ότι η πίστη... Και η, το βάθεμα της ε, ρίζας της παράδοσης Διαποφή. κρατάει και στα πόδια του τον νέο. Έτσι. Τον κάνει δυνατό, τον κάνει μαχητικό, τον κάνει πεισματάς σε οικογένεια. αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αυτό μπορεί να μην έχουν καταλάβει. Έτσι. Ότι η πίστη σου δίνει μια δύναμη. Πολύ μεγάλη. Γι' αυτό έλεγε εκείνα που έλεγε ο Κίσιγκερ. Γιατί τα έλεγε. Γιατί πραγματικά αν έχει μια βαθιά πίστη μέσα σου, ξεπερνά και τι δυσκολίε. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Κύριε Νικολόπουλε, θέλετε να σα πω μια αλήθεια και θα την πω. Πρόσφατα, άνθρωποι από το εξωτερικό, σε νοσοκομείο των Αθηνών, που είχαν δικό του άνθρωπο, πήγε σε ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στο ναό και προσευχότανε. Εμένα μου έκανε, το έζησα. Εμένα μου έκανε, το είδα πριν 15 μέρε. Μου έκανε εντύπωση. Σα μιλάω ειλικρινά σε μεγάλο νοσοκομείο τη Αθήνα. Και αν μπορείτε, δείξτε Όχι και, ως τον, και τον Γιώργο, τον Κανιάρη, τον δικηγόρο. Γιατί ε, ενώ τον παρουσίασα. Ε, ή και του τρει μας, αλλά επειδή τον, ε, έτσι τον βγάλαμε δημιουργία. από το πλάνο. είναι Τον έχετε δει και πάλι στην εκπομπή μας, είναι δικηγόρο. Είναι ο αντιπρόεδρο στο κόμμα τελεία του κυρίου Γκλέτσου και ήθελα να ρωτήσω, αφού προηγουμένω μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κι εγώ κάτι που μου έκανε εντύπωση, κάτι που διάβασα πριν λίγε μέρε σε μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα. Έδινε συνέντευξη ο. Ε, πες τον, τον μουσουργό, θα έρθει σαν Έλα, πώ τον λέμε. Που έπαιζε το τραγούδι Αχ, θα τον θυμηθώ. Ο Σπανουδάκη. ο Σπανουδάκης, ο Σπανουδάκης. Ναι. Ε, ήμουνα λέει σε καροτσάκι αναπηρικό πριν ε, λίγες μέρες και σκέφτηκα αν θα έπρεπε να πάω στη συναυλία μου στην Κέρκυρα. Έχει γράψει μια συναυλία, ένα μεγάλο μουσικό ε, ε. έργο για τον Άγιο Σπυρίδωνα που εκεί ο Λόσομος εορτάζεται, είναι προστάτη της, της Κρήτης και για το θάυμα της Κέρκυρας yeah. και για το θαύμα που έκανε τότε το 1700, δεν θυμάμαι και έσωσε πότε, την πόλη. και από τότε έσωσε την πόλη και τα λοιπά. Ε, ο Μουσουργός λοιπόν εμπνεύστηκε, έγραψε ένα μουσικό έργο, αλλά πάνω στο αναπηρικό καροτσάκι λέει πώς θα εμφανιστώ εγώ τώρα επί σκηνής, αυτή τη συναυλία. Και ζήτησε τη βοήθεια του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο ίδιο τα λέει σε συνέντευξή του. Έκανε το σταυρό του, πήγε στην εκκλησία, πήγε στον Άγιο Σπυρίδωνα και λέει ο ίδιο, Εγώ έζησα το θαύμα. Εμένα με είδαν λοιπόν από το καροτσάκι να σηκώνουμε στη συναυλία και να διευθύνω. Η πίστη είναι αυτό η, η δύναμη. Μια δύναμη πραγματικά που την έχουμε όλοι ανάγκη. Ο καθένα. Όπως την αντιλαμβάνετε. Δεν κάνω εγώ τώρα εδώ ούτε κήρυγμα ούτε προσυλλητισμό. Να ρωτήσω όμως το δικηγόρο μας λοιπόν τον Γιώργο τον Κάνιαρη τι ακριβώς Κύρι. μπορεί να ήθελε ο κύριος φίλης να καταφέρει και το λέω ε, και απευθύνουμε στον δικηγόρο γιατί. Κοιτάξτε, η εγκύκλειος ε, ναι με παραλείπει να πει θα κάνετε πρωινή προσευχή αλλά ξέρετε, αν τη διαβάσετε, θα δείτε ότι στο τέλο ε, του άρθρου στην Εγκύκλιο αναφέρει ο Υπουργό ο Φίλης, ότι ισχύει κανονικά το προεδρικό διάταγμα 201 του 98, λέει ΦΕΚ 161. Άρθρο 13, παράγραφος 5, εδάφιο α και β και παράγραφος τάδε, το οποίο επιβάλλει την προηγή προσευχή στα σχολεία αφού το έχει στην εγκυκλειό του ο κύριο Φίλη. Για πετε μου, κύριε δικηγόρε μα, γιατί τι ήθελε να κάνει τώρα ο κύριο Φίλη, αφού το μνημονεύει, σα λέω. Γιατί ήθελε να δημιουργήσει αυτό τον τόρο, μου λέτε. Κύριε Νικουρούμπλε, νομίζω ότι το γενικεύω λίγο, επειδή σε πολλού τομεί αυτή η κυβέρνηση κάνει βήματα και προσπαθεί τουλάχιστον το, το βλέπουμε. Έχουν όμω ορισμένοι Υπουργή και ο κ. Φίλη δεν είναι χθεσινό. Όλοι, όλοι γνωρίζουμε, έχει κάνει και άλλε ε, παρεμβάσει, θα έλεγα, επιθέσει ε, προ την ε, σχολική κοινότητα, στα σχολεία, προ τα βιβλία. Διότι εδώ θα μου επιτρέψετε να το συνδυάσουμε ακόμα με τι επιθέσει που γίνονται και προ την ιστορία, προ τα βιβλία τα ιστορικά. Διότι όπω το θέσατε και είναι πολύ. Σηματό, δείτε λίγο σε αυτό όμω, γιατί θέλω να παρουσιάσω και τον κ. Ντάσκα. Είναι Γιατί εσεί νομίζετε, είστε δικηγόροι. Μόνο αυτό ναι, είναι, μόνο αυτό. Παίρνουν ε, λοιπόν είναι... οι δάσκαλοι είναι... μια εγκύκλιο του Υπουργού που του λέει καλή χρονιά κτλ. Δεν του λέει κάτι γι' αυτό, αλλά κλείνοντα η εγκύκλιο αναφέρεται σε αυτό. Τι, γιατί το κάνει ε, Νομίζω ότι είναι ένα, θα μου επιτρέψετε, και ψυχολογικό χτύπημα, διότι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη συγκύρια, όπως είπε η κυρία, κυρία Ανώ όλα είναι η, η παράδοσή μας. Η, η, και, μιλάω και πατριωτικά, εθνικά. Το έθνο μα είναι ζυμωμένο με την Ορθοδοξία. Είτε το θέρμε, είτε όχι. Και βεβαίω, επειδή σεβόμεθα πάντα, και τι άλλε θρησκείε, του άλλου ανθρώπου. Και ο κύριο έχονται... Φίλη έχει ζυμωθεί. Δεν μου απαντάτε, αλλά δεν θα σα ρωτήσω ο... για τρίτη φορά. Ο κύριο Φίλη ψέλνει κιόλα, μεγάλωσε έχει... με στη. Δεν έχει καμιά σημασία κύριε Όχι, κύριε... το λέω ναι. γιατί. Α, είναι σαν να μου λέτε ότι ο κύριος όχι και εκείνο ξέρει την παράδοση. Γνωρίζει, αλλά μπορεί να είπα, έχει μια άλλη προσέγγιση. Σα είπα ότι, ότι είναι, κάνει χτύπημα, ότι είναι, ότι είναι η Ροψάρδη. Αυτό δεν σημαίνει ε, κάτι τη στιγμή που έχει αυτή την διευθυντική συμπεριφορά. Για διότι να... εδώ. Με, με συγχωρείτε. Γι' αυτό σα είπα προηγουμένω ότι πρέπει να το δούμε σε σχέση, σε συνδυασμό με όλα αυτά που γίνονται από την πλευρά τη κυβέρνηση προ την παιδεία γενικότερα. Και μην μου πείτε ότι δεν το γνωρίζετε εσεί, κάλιο νεμού ναι, τι γίνεται με την ιστορία, με τα ιστορικά κείμενα και αυτά που θέλουν να αλλάξουν. Αυτή η παρέμβαση νομίζω ότι είναι εγκληματική και πολύ φοβάμαι ότι θα το πληρώσουμε στην πορεία, διότι επιτρέψτε μου μόνο ένα λεπτό, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αναβρασμός. Από τι, από την εξάπλωση του Ισλάμ, από την εξάπλωση της, της, του Ισλάμ, της τρομοκρατίας του Ισλάμ. Και γι' αυτό όπως γνωρίζετε οι, οι Ευρωπαίοι και η, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία έχουν κάνει το δικό τους ε, 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 τη, 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 τη δική τους συνιστόσα της, της Βορείου ε, Ευρώπης και έχουν μία ε, μια συμπεριφορά απέναντί μας ως νότος λοιπόν, πολύ επιθετική. Συνδυάζονται ε, ε, για αυτό θα το λέμε μπροστά. Ναι. Είναι, είναι γεγονός ότι πράγματι και οι έννοιες του έθνους αναβιώνουν εκείνες οι έννοιες που φαίνεται ότι η Ενωμένη Ευρώπη και η νέα τάξη πραγμάτων θέλησε να τις τσακίσει. Α, ακούστε τούτο πριν δώσω το λόγο στον Γιάννη Τοντάσκα για να μας καλησπερίσει, να μας πει τι νέα έχει σήμερα να πει έτσι σε εσά και σε μας όλους. Ακούστε τούτο το φοβερό σε σχέση με την προηγούμενη τοποθέτηση και την πληροφόρηση που μας έδωσε ο Γιώργος Σοκάνιαρης. Ε, κατήργησε το Ινσταμπούλ από τα σχολικά βιβλία ποιος, ο Άσαντης στη Συρία. Στα φετινά σχολικά ε, βιβλία της Συρίας Ο Μπασάρ Άσαντ Ακούστε τώρα Έδωσε εντολή Και καταργήθηκε το όνομα Ισταμπούλ Και αντικαταστάθηκε από ποιο Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη. Αυτό που δεν θέλουν μερικοί εδώ πέρα Προκάλεσε μάλιστα λέει Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας Τους έγραψε τα παλιά του παπούτσα Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό Η ορθή χρήση της βασιλεύουσας Που ενόχλησε τους Τουρκούς γιατί ο Σύριος Προέδρος αποφάσισε να προχωρήσει και παραπέρα στην κατάργηση και του ονόματος Φατίχ για τον κατακτητή της Κωνσταντινούπολης τον οποίο πια τα βιβλία της Συρίας από φέτος, τον λένε Μεχμέ τον Δεύτερο και την άλλωση πώς λέτε την χαρακτηρίζουνε. Απλώς η είσοδος των Οθωμανών στην πόλη για να χαρακτηρίσουν εκείνο το γεγονός ως προσωρινό. Και έχω εδώ κάτι προοδευτικού και λέει: Δεν πρέπει λέει, να λέμε για το μαρμαρωμένο βασιλιά, για την πόλη, για εκείνα και για τα άλλα. Ωραία, μαύρη τύφλα σα! Να δείτε τι εξελίξει έρχονται. Πάμε λοιπόν, Γιάννη, καλώ ήρθε να δούμε ένα βίντεο του φίλου. φίλου σου, του κυρίου Βενιζέλου. Είναι ένα λεπτό μόνο και να μα πει την καλησπέρα. Για παίξτε το βίντεο εκεί του κυρίου Βενιζέλου. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με την πρώτον. Γιατί ρώτησα εδώ και τον κύριο Μπόμπολα και τον κύριο Αλαφούζο για τον κύριο Κυριακήδη. Και πράγματι, ξέρετε, ενώ διεξάγονταν οι έλεγχοι της Τράπεζας της Ελλάδος κατά του μαύρου χρήματος την πρώτον, διεξάγονταν οι έλεγχοι, επαναλαμβάνω και θα καταθέσω τα χαρτιά που πρέπει, που έδειξαν υπεξαίρεση 51 εκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαούλεφτα, όχι των πλουσίων, όχι των επιχειρηματιών της πλάκας, και για τη σειρά κανονιστικών παραβάσεων είχαν διακριβώσει ότι είχαν παραβιαστεί ο τότε υπουργό, ο συνεταίρος του κυρίου Σαμαρά κύριος Βενιζέλος ω υπουργό Οικονομικών 14 Ιουλίου έδωσε 100 εκατομμύρια 100 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη μπάνκα από τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου κατά παράκληση του νόμου παρέκκληση του νόμου 2362 του 1995 κάτι που δεν το έλεγε ο Νικολόπουλο, το επεσήμαναν δύο στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου. Ο κύριο Μάρα Βελάκη και ο κύριο Αναγνωστόπουλο, τα οποία και αρνήθηκαν να συμπράξουν. Γιάννη μου, άκουσε από τα δικά μα τα λεφτά. Ο Βενιζέλο πήγε το, και έδωσε. Από τα δικά μα την κυριολεξία όμω. Όποιο βλέπει και ακούει, να, να θεωρήσει ότι του έβαλαν το χέρι στην τσέπη, του πήραν το πρωινό των παιδιών του, το γάλα, το ψωμί, το ό,τι του πήραν, για να το δώσουν. Σε απαταιώνε τύπου Λαβρεντιάδη, Κυριακίδη, Φιγόδικου κλπ. Επί Κοσκοτά, τον οποίο κυνηγούσαμε τότε, λέγαμε κατάληξη. Όποιο δημοσιογράφος πλησιάζει τον Κοσκοτά είναι ή βλαξ ή ε, τα παίρνει. Διότι προέκυψαν αυτά που προέκυψαν. Όποιο πλησίασε τον Λαβρεντιάδη ή τον Κυριακίδη ήταν ή βλαξ ή τα παίρνει χοντρά. Και τέτοια υπάρχουν πολύ χοντρά περιστατικά τέτοια. Εντίμων αυτόν που έλεγαν κατηγορό στον Παπανδρέου για παλιμπεδισμό, τι θέλει με την Πιτσυρίκα, τη Δήμητρα τότε και τι θέλει με του Κοσκοτάδε και τον δελεάζει η Πιτσυρίκα για να βάλει τον Κοσκοτάδε να τον προωθήσει. Αυτοί που δίδασκαν τότε τα ίδια πράγματα κάνουν τώρα. Τα ίδια πλησίασαν τον Λαβρεντιάδη, πλησίασαν τον Κυριακίδη και πήραν χοντρά χρήματα. Βλάκε, διεφθαρμένοι, α αποφασίσουν και α το πούνε. Να πούνε, ήμασταν βλάκε, εμεί οι IT που κάναμε έρευνε για τα πάντα Έχει. και δεν ξέραμε. Έχει σε ρεπορτάζ γιατί ξέρει, αν ρωτήσω τώρα του χιλιάδε που μα βλέπουν, τι λέει ο Ντάσκα. Για ποιου λέει ο Ντάσκα, ποιο είναι ο Κυριακήδη, τι έκανε, μπήκε στον τύπο, έγινε συνεταίρο, ποιο είναι ο Κυριακήδη. Τον πάντων. Ο Κυριακήδη λέει λοιπόν mm. ο Ντάσκα και μείνετε μαζί μα, σε ένα λεπτό θα είμαστε πάλι εδώ. Ο Κυριακήδη ήταν συνέτερο και στο Μέγκα είχε πάρει ποσοστό. Και στο Sky είχε πάρει ποσοστό. Και ναι, 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 Και είναι φυγόδικο ο κύριο. Και σε έντυπα πήρε λοιπόν ποσοστά. Και δεν τον βρίσκουν, λέει, μαζί με τον κύριο Χριστοφοράκο. Δεν τον βρίσκουν α, α, α. τον κύριο <laughs> Κυριακήδη. Έτσι, κύριε Υπουργέ, σου έχω κάνει μια ερώτηση. Εάν είπε, αν τα βαλιτσάκια του παρακολουθούν. Αν έρθει να μου πει στη Βουλή ότι ναι, παρακολουθούμε τα τηλέφωνα των συγγενών του και δεν τον εντοπίσαμε. Άντε να χαθείτε. Άντε τώρα από εδώ μαζί. μείνετε μαζί μα.